Ένας Έλληνας και δύο Κινέζοι υπήκοοι, κάτοικοι Σλοβακίας, βρίσκονται στον πυρήνα του κυκλώματος που είχε εγκαταστήσει σε 287 κινέζικες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα το παράνομο λογισμικό. Όταν ο πελάτης πλήρωνε με μετρητά, έπαιρνε κανονικά την απόδειξή του, αλλά το λογισμικό έστελνε στην εφορία απόδειξη για το 10% της κανονικής αξίας. Ο πολίτης έχει πληρώσει 21,90, έχει πάρει μια απόδειξη, θεωρεί ότι όλα είναι καλά και ότι τα χρήματά του έχουν πάει εκεί που πρέπει και σε εμάς έχουν διαβάσει το 1/10 της αξίας. Το παράνομο λογισμικό πείραζε τις αποδείξεις μεταφέροντας την υποδιαστολή στην αξία της συναλλαγής. Έτσι, όταν ο καταναλωτής πλήρωνε 99,5 ευρώ, η εφορία έβλεπε 9,95 και όταν πλήρωνε 150,40 ευρώ, στην εφορία η ταμιακή έστελνε 15,04, με τους εμπλεκόμενους να κλέβουν εκτός από τον ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος. Η έκταση της φοροδιαφυγής δεν είναι ακόμα σαφής, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενδεικτικά όμως είναι τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου. 220.000 εκδοθέντα φορολογικής αξίας, φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα των 27 ημερών. Λίγο αργότερα, εφοριακοί οι οποίοι προσποιούνται τους πελάτες προγραμματίζουν εικονική παράδοση δεμάτων στην έδρα της εταιρείας μηχανογράφησης με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Η επιχείρηση Χάρτινος Δράκος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τους ανακρίναμε και πήραμε τις κρίσιμες πληροφορίες από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μετά ο ένας εκ των Κινέζων ομολογεί. Μόνος εγώ έκανα αυτό το λάθος. Τώρα μετανιώνω βαθιά για τη βλακεία μου. Όπως θυμάμαι, όταν δημιουργήθηκε η εταιρεία, χρειαζόμουν έναν Έλληνα φορολογικό εκπρόσωπο. Απευθυνθήκαμε στον για τη γνώμη του και συμφώνησε με ενθουσιασμό. Αλλά τώρα θλίβομαι πολύ για το ανόητο λάθος μου. Συγχωρέστε με αυτή τη φορά. Θα εκτιμήσω πολύ περισσότερο τη συνεργασία μας. Η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή εισαγγελέα.